Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ηλίας SALTIEL. Είμαι μηχανολός μηχανικός και co-founder του ATHENS MAKERSPACE. Το ATHENS MAKERSPACE ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2016. Είναι το πρώτο συνδρομητικό MAKERSPACE με έμφαση στην εκπαίδευση κατασκευαστικών μηχανημάτων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το MAKERSPACE είναι ένας χώρος που εμπνέει τη συνεργασία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα με στόχο την κατασκευή φυσικών αντικειμένων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παρέχουμε ανοιχτή πρόσβαση στο ευρύ κοινό σε ένα χώρο με εργαλεία, εξοπλισμένο με τεχνολογίες, τόσο παραδοσιακές όσο και σύγχρονες, όπως τρισδιάστατη εκτύπωση, laser cutting, ραπτομηχανές, ξυλουργείο και ένα σωρό εκπαιδευτικά μαθήματα για την καλή χρήση τους. Το MAKERSPACE, τι είναι αυτό που σήμερα όλοι νιώθουμε? Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουμε ότι έχουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας. Έχουμε την επιρροή από το διαδίκτυο, το YouTube, τα how-tos, Pinterest, ένα σωρό πράγματα που πολλές φορές μας κάνουν να νιώθουμε «Οκ, άμα είναι τόσο απλά, τι μας λείπει? Step 1, step 2, step 3, έφτιαξε ένα τραπέζι. Οκ, και εγώ θέλω». Τι είναι όμως αυτό που μας λείπει για να φτάσουμε εκεί? Είναι τα απαραίτητα εργαλεία, η εμπειρική γνώση και ένα κατάλληλο περιβάλλον και ασφαλές. Το MAKERSPACE τα παρέχει όλα αυτά. Απαρέχει τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτύξει κανείς τις δεξιοτεχνίες του, τη δημιουργικότητά του και να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό που ονειρεύεται. Μαζί, ταυτόχρονα, δημιουργώντας μια κοινότητα από makers. Σήμερα θα σας δείξω και ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το πώς είμαστε σήμερα σε ένα μικρό χώρο που έχουμε ξεκινήσει στην Κεσαριανή. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι τα MAKERSPACE δεν είναι κάτι καινούριο. Τα MAKERSPACE υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία, αναπτυχθεί πάρα πολύ παγκοσμίως. Μέσα σε 10 χρόνια από 40 έχουν γίνει 3.000 και η Αθήνα ήταν μια από τις τελευταίες που άρχισε να αναπτύσσει MAKERSPACE και παράλληλα HackerSpace. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, γιατί το digital fabrication είναι κατακόρυφα αναπτύσσεται? Ο λόγος είναι ότι η ψηφιακή κατασκευή έχει καταφέρει και έχει βρει χώρο σε μηχανήματα τα οποία γίνονται ολοένα και πιο προσιτά στο χρήστη. Δηλαδή πιο εύκολα να τα καταλάβεις, πιο εύκολα να τα λειτουργήσεις, πιο φθηνά, πιο μικρά να χωρέσουν στο χώρο σου. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το target group ενός MAKERSPACE, του δικού μας τουλάχιστον, είναι από χομπίστες, δηλαδή για προσωπικές ανάγκες να καταφέρεις να επισκευάσεις κάτι, να δημιουργήσεις κάτι για τη δική σου προσωπική ανάγκη, είτε για μικρούς παραγωγούς που θέλουν να βγάλουν κάποια δουλειά μέσα από τη δημιουργικότητά τους και να μπορούν να στηριχτούν στον εαυτό τους, αλλά ακόμα και σε startups, οι οποίες είναι στη φάση της έρευνας και της δημιουργίας πρωτοτύπων. Να δούμε λίγο το βίντεο. Σε αυτό το χώρο έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες. No sound. Thank you. Σε αυτό το χώρο έχουμε ξεκινήσει στην Κεσαριανή. Εδώ και 6 μήνες έχουμε καταφέρει να βάλουμε μέσα 2-3 εκτύπωτες, ένα μεγάλο laser cutter, ένα CNC router, ένα χώρο κοσμημάτων και αργυροξοχοΐας, ραπτομηχανές, ένα χώρο για meetings, ένα μεγάλο ξυλουργείο. Αυτό τι αποσκοπεί? Αποσκοπεί σε κάποιες συνεργασίες που έχουμε καταφέρει, όπως με το IEEE του Πολυτεχνείου και ένα διαγωνισμό του European Space Agency. Συγγνώμη. Εδώ πέρα θα δούμε ότι το πιο σημαντικό κομμάτι του making είναι η αποτυχία. Η επιτυχία κρύβεται μέσα στην αποδοχή των αποτυχιών και του πειραματισμού. Fail stands for first attempt in learning. Και με τη βοήθεια του community, ένας άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει και να ανακαλύψει και να αναπτύξει τα πρωτότυπά του μέχρι ένα σημείο που sky is the limit. Σε αυτό το σημείο θα σας αφήσω μια έννοια να σκεφτείτε πόσο maker είναι ο καθένας από εσάς, πόσο μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει τα χέρια του και από τι χρειάζεται για να ξεκινήσει. Νομίζω MAKERSPACE πρέπει να αναπτύξουμε όλες οι χώρες, όλες οι πόλεις, σε κάθε σημείο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο, σε κάθε βιβλιοθήκη. Και νομίζω αυτό είναι, παίρνοντας το μέλλον στα χέρια μας, redesigning και rethinking the future. Ευχαριστώ πολύ.